της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και το 23 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδε το έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγον τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Διότι ως άκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε ως της τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ενόχως θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας πίνει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνουν αναξίως τρώει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί, διότι αν διακρίνομεν εαυτούς δεν θέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, πετευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές εκκλησίες και δόγματα που πραγματικά πιστεύω στέκονται στην παρουσία του Θεού για να λάβουν μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι η λατρεία μας. Είναι κάτι που μόνο ένας χριστιανός μπορεί να το κάνει, δηλαδή να καταγγείλει το θάνατο του Χριστού, να ομολογήσει ενώπιον όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί μόνο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά υπήρξε αναμάρτητος και πέθανε για τις αμαρτίες της δικές μας. Και καταγγέλουμε το θάνατο ενώπιον όλων των δυνάμεων, ότι άδικα πέθανε. Αλλά και εις ενθύμηση θυμούμαστε, θυμόμαστε τη Σταύρωση του Χριστού και λέμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, το θέμα δεν είναι αν λαμβάνουμε μέρος σε αυτό που το δόγμα μας λέγει κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά αν τούτο γίνεται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και δεν γίνεται έτσι όπως θέλει ο καθένας. Πολλά χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, ο Θεός επισκέφθηκε τον Απόστολο Παύλο και του λέει, έλα να σου πω πώς θα διδάσκεις ποιος είναι ο Λόγος, ο Άγιος, ο αληθινός, ο δικός μου, αλλά και πώς θα πρέπει να γίνεται η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν από την αλήθεια και θα επιλέξουν δικούς τους τρόπους να λατρεύουν το Θεό, μάταια όμως, χωρίς αποτέλεσμα. Πολλοί άνθρωποι λένε αυτή τη στιγμή πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό, αλλά δεν απολαμβάνουν τη χάρη Του, το ελεός Του, την παρουσία Του, τη δόξα Του, τις επεμβάσεις Του, τις ενέργειές Του, το έργο Του. Μάλιστα, ο Ιάκωβος για να μας βεβαιώσει σε αυτό λέει και τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά φρύτουνε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα η πίστη σου, αν δεν έχει έργα η πίστη σου, είναι νεκρά. Και τα έργα της πίστεως δεν είναι τα έργα που αποφασίζει ο άνθρωπος να κάνει, θα κάνω μια δωρεά και θα το φωνάζω. Τα έργα της πίστης είναι η υπακοή σου στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η ζωή σου να διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Τότε η πίστη σου είναι ζωντανή, αλλιώς είναι νεκρά, χωρίς αποτέλεσμα. Πίστης χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προσευχή χωρίς καμία απάντηση. Επικαλείται το όνομα του Κυρίου και δεν βλέπει τίποτα. Γιατί? Γιατί περιφρονεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν το λογαριάζει. Αποφασίζει μια εκκλησία να δημιουργήσει όστια, ένα χαπάκι, και να λέει αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αποφασίζει άλλη εκκλησία να δημιουργήσει ένα δισκοπότηρο. Και λέει έτσι είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Όμως, εκείνο που πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι να κάνουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ακριβώς. Και αυτή είναι η απόφαση που έχουμε πάρει, γιατί αγαπάμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, λάτε να σας πω. Εγώ παρέλαβαν από τον Κύριο αυτό το οποίο παρέδωκα και σε εσάς. Δεν ήμουν παρόν.
ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε, είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Το διεμήρασε, έφαγαν και αφού εδείπνησαν και αφού έφαγαν το σώμα, τον άρτο τον οποίο προσευχήθηκαν ο Θεός να τον ευλογήσει σε σώμα Χριστού, ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε, λέγον τούτο είναι το ποτήριον, διεμήρασε, τούτο είναι το ποτήριον, η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ως άκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και εμείς αδελφοί αγαπητοί δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αμήν. Δεν θέλουμε, στο ελάχιστο. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζει λέγοντας, ο Σάκης τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε, ώστε στρώγει τον άρτον και πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως. Άρα δηλαδή μπορείς να πάρεις αξίως και αναξίως. Μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δεν αρκεί να μένεις υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να μένεις και άγιος στην παρουσία του Θεού. Ο καρπός είναι αποτέλεσμα αγιασμού. Η δόξα του Θεού στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα αγιασμού. Και ο αγιασμός μας ξεκινάει από την υπακοή. Αλλά μένει και συνεχίζεται στην αφιέρωση. Ο Θεός να μας δίδει αγία και ευλογημένη ζωή. Και να μας φυλάει. Ας δοκιμάζει. Δε αυτόν ο άνθρωπος και κατά αυτόν τον τρόπο ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας ότι είναι το σώμα του Κυρίου, δεν έχει φόβο Θεού. Γι' αυτό υπάρχουσι μεταξύ σας ασθενείς πολλοί και άρρωστοι και μερικοί πεθαίνουνε. Δεν μπορείς να παίξεις με το Θεό. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Σπύρον εις τη σάρκα θερίζει φθορά. Ο Σπύρον εις το πνεύμα θερίζει ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, με ηκεσία, Κύριε φύλαξέ μας. Αγίους και καθαρούς. Μέσα σε αυτή τη γενεά, την πονηρά και τη διαστραμμένη. Αμήν, αδελφιά μου. Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, ανευτοποιού κανείς δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Και όταν λέει για τον αγιασμό, δεν εννοεί να κοιτάς τον άλλον, αλλά τον εαυτό σου. Το δικό μου τον αγιασμό θα κοιτάξω εγώ και το δικό σου αγιασμό θα κοιτάξεις εσύ. Αν κάθεσαι εσύ να κοιτάς εμένα, θα σκανδαλιστείς. Και αν κάτσω να κοιτάξω εγώ εσένα, θα σκανδαλιστώ. Όλοι μας θα κοιτάμε το Χριστό και τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Ο Θεός να κάνει χάρη. Υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος, βεβαίως όχι. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που μετανοεί αμέσως. Που ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Ήμαρτον ενώπιον του ουρανού και ενώπιον σου. Δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν έναν των μισθωτών σου, λέει ο άσωτος Υιός. Και ο Θεός τον παίρνει, τον αγκαλιάζει, του δίνει τη στολή την πρώτη. Του δίνει το δαχτυλίδι, τα υποδήματα του Ευαγγελισμού και του λέει έλα μέσα στο σπίτι και δεν θα ξαναβγεις έξω. Σήμερα αδελφοί αγαπητοί, για να ολοκληρωθεί η χάρη του Θεού στη ζωή μας, θα μετανοήσουμε. Από όλα. Πρέπει να μετανοήσουμε από όλα. Και στην προσευχή μας να ζητάμε τι είναι αυτό που δεν σ' αρέσει Θεέ μου. Τι είναι αυτό που κάνω, που έκανα, που δεν σ' άρεσε. Για φέρτο μου, δώστε μου να το καταλάβω, να μετανοήσω για να το αφαιρέσεις από πάνω μου. Να φύγει από πάνω μου. Δεν θέλω να έχω πράγματα που σε λύπησαν ή που σε λυπούν στη ζωή μου. Στο σώμα μου, στην ψυχή μου και στο πνεύμα μου. Να τα διώξω από πάνω. Να ζητήσω συγχώρεση από σένα και συγχώρεση από τους αδερφούς, από τους ανθρώπους. Αλληλούια. Και άμα ζητάς, θα σου δείξει ο Θεός. Τελευταία αυτό μου έχει βάλει στην καρδιά και προσεύχομαι, λέω Κύριε,
ό,τι δεν έχω κάνει, ό,τι έχω κάνει να το διορθώσεις. Ξέρετε πόσα μου έχει δείξει. Ούτε καν τα είχα σκεφτεί, ούτε καν τα είχα υπολογίσει, τα είχα μετρήσει. Και όμως αυτά μου βάραιναν την ψυχή, βάραιναν τη ζωή. Μάλιστα με έλεγξε πολύ ο Θεός. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εξομολογήστε αλλήλους. Το πω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Είχα κάνει κάτι που δεν άρεσε καθόλου στο Θεό. Όποιος άνθρωπος φέρει το μωράκι του, πρέπει να το αφιερώνω στο Θεό. Με παρησία. Μα και αν είναι και πόρνη και μυχή και αν είναι και οτιδήποτε. Εγώ όμως δεν το έκανα αυτό. Το πρώτο κοριτσάκι το αφιέρωσα σπίτι. Γιατί? Φοβήθηκα τους ανθρώπους. Έλεγξε ο Θεός. Το άλλο το αφιέρωσα κάτω. Απαράδεκτο. Ο δούλος του Θεού δεν φοβάται. Δεν είναι παλικαράς, είναι πιστός. Και εγώ μετενόησα. Και ζήτησα συγχώρεση και ζητάω συγγνώμη και από τους αδερφούς αυτούς. Πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε αποκατάσταση. Ο Κύριος έρχεται. Καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Καθαριστούμε, να είμαστε σε αγιασμό και καθαρότητα. Γυρντάει φιλμπορ και έστω. Χριστάβα παίπελε πύρτους βάιαλ. Άγιος, 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 Κύριος ο Θεός. Άγιοι γίνεστε, ετοιμάστητε να απαντήσετε Κύριον το Θεόν σας. Διότι αν απεφάσισε ο Θεός να κάνει δικαιοσύνη κατά πρώτον στην Εκκλησία Του, οποίοι θέλετε είστε αν μένετε Ισάμπελ πράβει Εσάια εις την οδόν της καρδίας σας. Μετανοείτε, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι οίκηκεν η Βασιλεία των ουρανών, λέγει το Πνεύμα του Θεού το Άγιον. Ας προσευχηθούμε 2-3.